Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε με μια εξαιρετική κυρία στην συντροφιά μας, λίγες ώρες πριν από τις εκλογές. Μια κυρία η οποία έχει οργώσει κυριολεκτικά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όχι μόνο τώρα, πάντα το έκανε. Πάντα το έκανε και πάντα θυμάμαι στις πρώτες εκλογές που συμμετείχε, που ξαφνικά είδαμε ένα όνομα να εμφανίζεται στις δημοτικές εκλογές τότε. Ποια είναι? Λέγαμε, ποια είναι η κυρία? Και σιγά σιγά αυτή η κυρία κατάφερε να κερδίσει εκλογές πολλές, να διακριθεί, να πάει στο εξωτερικό, να παλέψει για τα κριτικά προϊόντα. Και αυτή τη στιγμή, όταν λες κυρία Βρέντζου, όλοι λένε η Θεανό. Καλησπέρα, Θεανό μου. Καλησπέρα, Γιώργη, να μιλήσουμε στον Ενικό. Ναι. Καλησπέρα σε όλους που μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Κάναμε και πριν από ένα μήνα μια κουβέντα, αλλά τότε δεν ήταν ακόμα επίσημο. Γι' αυτό επέμενα να άρχισε να κάνουμε και σήμερα μια κουβέντα. Παρότι ξέρω ότι τρέχεις χιλιόμετρα και τρέχεις και συναντάς ανθρώπους, γιατί αυτό είναι και το στυλ σου. Η προσωπική επαφή. Ποτέ δεν ήσουν, ξέρω εγώ, της επιστολής. Ήθελες να σε δούνε, να σε γνωρίσουν, να τους χαιρετήσεις. Και να τους γνωρίσω. Mm. Αυτό είμαι εγώ. Mm. Δηλαδή, μέσα σε λίγα λόγια, λες όλο. Αυτή είναι η Θεανό. Μέσα στον άνθρωπο. Αυτό με ενδιαφέρει να κάνω. Νιώθω καλά μέσα από αυτό και νιώθω καλά μέσα από την προσφορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο άφησα την καριέρα μου και ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια με την περιφέρεια που ασχολήθηκα και που ακόμα είμαι βέβαια μέσα μέχρι τον Οκτώβριο, σαν αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, κοινωνική, πολιτική και γενικότερα της ανάπτυξης, που πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την προσπάθεια η οποία έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη της οικονομίας γενικότερα, για τη στήριξη των προϊόντων, για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, για τη στήριξη του τουρισμού, γενικότερα για τη στήριξη των μικρών παραγωγών μέσα από την οικοτεχνία. Θεωρώ χρέος μου εγώ, Γιώργο, αυτό το οποίο... και θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει χρέος, έχει ηθικό χρέος, έχει ηθική υποχρέωση απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον άνθρωπο, από τη στιγμή που του ζητάει να τον στηρίξει, να τον ψηφίσει, να τον τιμά στη συνέχεια. Η τιμή είναι αυτό το οποίο είναι το μεγαλειώδες σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, το να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι σε χαιρετάνε, σου δίνουν την ψυχή τους, άρα σε τιμούνε. Εσύ λοιπόν στη συνέχεια έχεις ηθικό χρέος και αυτό μου λέγει πάνω ο πατέρας μου. Mm. Θεανό τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμάς και πρέπει να τιμάτε τον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθώ τουλάχιστον να κάνω. Θεανό μου, αυτό σου το καταλογίζουν θετικά, ακόμα και οι αντίπαλοι σου, ότι δεν πας μόνο στις εκλογές να τον δεις, πηγαίνεις πάντα. Έτσι το λένε όλοι, η Θεανό πηγαίνει πάντα, δεν είναι μόνο στις εκλογές. Τα γεράκια, μήπως και εσύ ράβεις κανένα κουστούμάκι για υπουργός? Τα γεράκια καινούριο βλέπω, επειδή είναι μόδα γεράβουνε, λέει, όλοι κουστούμια υπουργικά τώρα. Αυτό, Γιώργη, για να το κάνουμε λίγο με χαμόγελο. Αυτό θα εξαρτηθεί πολύ από τον κόσμο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους πολίτες, οι οποίοι αύριο μεθαύριο την Κυριακή θα έρθουν να ψηφίσουν, εάν πραγματικά πιστεύουν ότι Θεανό είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να πάει παραπέρα, που θα δουλέψει όπως μέχρι τώρα όλα τα χρόνια δούλευε για το καλό του τόπου, ότι θα συνεχίσει. Αυτό θέλω να κάνω, Γιώργη. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να συμπορευθώ με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, του οποίου βέβαια αναγνωρίζω το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Mm. Και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί αυτό που πρέπει να δεχτούμε είναι ποιο. Τα τελευταία χρόνια η υπερφορολόγηση στον πολίτη στις επιχειρήσεις έχει αποδεκατήσει εντελώς τη μεσαία τάξη. Έχει καταρακώσει και έχει φέρει στα πατώματα όλους τους πολίτες, τους μικρούς, τους μεσαίους και τους πιο μεγάλους. Αυτό λοιπόν το οποίο προτάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα είναι πρωτίστως η ανάπτυξη. Ανάπτυξη η οποία θα έρθει όμως μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέει τι? Μείωση της φορολογίας, μείωση της φορολογίας στους πολίτες για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από το 20% να πάει στο 9%. Για τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες από το 28% στο 20%, να μειωθούν οι φόροι στα μερίσματα από το 10% στο 5%, να μειωθούν οι εισφορές
να δημιουργηθούν δηλαδή ισχυρές, υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να καλοπληρώσουν οι εργαζόμενους. Ακριβώς, οι οποίες επιχειρήσεις από τη στιγμή που θα είναι υγιείς, γιατί θα πηγαίνουν καλά, να μπορούν να πληρώνουν καλά τους εργαζόμενους. Mm. Άρα λοιπόν καλοπληρωμένες δουλειές. Μάλιστα. Και να γυρίσουν, Γιώργο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι 500.000 άνθρωποι, δεν θα σταματήσω να το λέω, που έχουν επιστήμονες, που έχουν ξενιτευτεί, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στον τόπο τους. Αυτό το καλό, δεν μας αξίζει. Το καλό δυναμικό της χώρας. Το καλό, το υγιές δυναμικό. Αυτό δεν μας αξίζει σαν Έλληνες. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Ο τόπος μας έχει όλες τις προδιαγραφές και εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε να πάμε παραπέρα. Δεν μας αξίζει λοιπόν αυτό το οποίο περνάμε. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να συμπορευτώ και να κάνω το βήμα αυτό. Ναι. Πες μου κάτι. Κάνεις περιοδίες και σε αστικές περιοχές και σε αγροτικές περιοχές. Διαφορετικά τα προβλήματα του αστού, διαφορετικά του εργαζόμενου. Καταρχήν, μετά θα μιλήσουμε για αυτά. Ποια είναι η αίσθησή σου αυτή τη στιγμή σε μια περιφερειακή ενότητα, η οποία παλαιότερα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει πού είναι. Εσένα η αίσθησή σου ποια είναι αυτή τη στιγμή? Αυτό το οποίο βλέπω εγώ και συναντώ, σε αυτό το, αυτό το οποίο συναντώ ακριβώς είτε στην ενδοχώρα είτε στην πόλη μέσα, είναι ότι ο κόσμος έχει πια απελπιστεί, έχει απογοητευτεί, πιστεύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύει σε αυτά που λέει, γιατί αυτό το οποίο προτείνει είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, δεν προτείνει και δεν υπόσχεται πράγματα ανέφικτα και πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δηλαδή έχουν ανοιχτά τα αυτιά και σε ακούνε ακόμα και αυτοί που είναι αντίθετοι με το κόμμα που υποστηρίζεις. Νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερο το κλίμα πάνω αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό ποτέ οι άνθρωποι λαχταρούν να ακούσουν, παρόλο που αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το πρόγραμμα το γνωρίζουν. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το πρόγραμμα. Άρα τι σημαίνει? Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, Γιώργο, αυτό δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει τον καθένα που έρχεται να του ζητήσει την ψήφο του, τι είναι αυτό που προτείνει, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Να μην στηρίξουμε τη Θεανό, για να μην αναφερθώ σε άλλα ονόματα, γιατί είναι εξαδέλφοι μας, οι φίλοι μας, η κουμπάρα μας. Όχι. Να στηρίξουμε τον άνθρωπο που πραγματικά έχει δείξει μέχρι τώρα με έργο και άρα είναι ο άνθρωπος που πραγματικά αύριο μεθαύριο μπορεί να πάλι να δουλέψει για το καλό του τόπου. Είναι μονόδρομος αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος να γνωρίζουν. Εάν δεν γνωρίζουν, δεν θα αλλάξει ποτέ το. Αλλά λες ότι ακούνε, ότι διαβάζουν, ότι βλέπουν. Και διαβάζουν καταρχήν το Φυλάδιο. Βλέπω ότι διαβάζουν πολύ το Φυλάδιο και χαίρονται γι' αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουν. Αλλά πρωτίστως αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι έχουν ενδιαφέρον να το διαβάσουν και διψούν να μάθουν, να ρωτήσουν. Αρκετές ερωτήσεις, ουσιαστικές ερωτήσεις. Και στην ενδοχώρα είναι πολύ παρήγορο ότι νέοι άνθρωποι σήμερα κάθονται να ακούσουν, λαχταράνε, να μάθουν. Και νομίζω ότι αυτό τα λέω. Θεανό μου, άκου να σου πω, επειδή ασχολήθησες τα τελευταία χρόνια και πραγματικά έκανες πολύ ωραία δουλειά, έχεις γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο και προσπαθούσες να προβάλλεις τα κριτικά προϊόντα όσο γίνεται. Και έκανες δουλειά, λένε ότι το παραδέχονται πολύ. Έπεσε στα χέρια μου πριν από μέρες μια εφημερίδα. Και λέει, οι 12 πρωταθλητές στις εξαγωγές. Λέει, η κομπόστα Ροδάκινου πρώτη, το φρέσκο ψάρι δύο, οι ελιές τρίτο, το ελαιόλαδο τέταρτο. Δεν έχει άλλο προϊόν της Κρήτης. Έτσι ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε... Από τα 12 μόνο αυτό ήτανε. Ακριβώς. Γιώργο, η Κρήτη έπρεπε να είναι πρωταθλήτρια, καταρχήν στο λάδι. Έπρεπε να είναι πρώτη στις εξαγωγές στο λάδι. Έπρεπε να είναι πρώτη στις εξαγωγές στα τυροκομικά. Η γραβιέρα Κρήτης είναι από τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως. Δυστυχώς, και δεν θα σταματήσω να το λέω, και εδώ έχουν ευθύνη και οι τυροκόμοι και η παραγωγή, αλλά πρωτίστως έχει ευθύνη το κράτος. Η γραβιέρα Κρήτης είναι ένα προϊόν pop. Ναι. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή νομίζω 1,5 τυροκομείο, γιατί δεν είναι όλα τα προϊόντα που παράγει ΠΟΠ το δεύτερο. Σωστά. Είναι από το σύνολο των τυροκομείων στην Κρήτη που είναι αρκετά, μόνο παράγει προϊόν ΠΟΠ.
Έχουμε καταθέσει λοιπόν και με πρωτοβουλία δική μου σε συνεργασία με τους θηροκόμους και τους κτηνοτρόφους. Λυπούμε που το λέω, πραγματικά λυπούμε, γιατί δεν φτάνει να κάνουμε εμείς προσπάθειες από εδώ, η παραγωγή, η περιφέρεια, οι κτηνοτρόφοι κλπ. Αλλά αν δεν έρθει το κεντρικό κράτος να υποστηρίξει την κάθε σωστή προσπάθεια, ναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι προτείναμε λοιπόν εμείς, τι καταρχήν, καταθέσαμε. Να πάρουμε την αρχή, να πάρουμε τον παραγωγό. Κάνει το προϊόν άριστο, όπως πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα, ποιος το προβάλλει στο εξωτερικό, το κράτος. Ο παραγωγός λοιπόν εδώ έχει ευθύνη, γιατί πρέπει. Την παραγωγή. Να την κάνει. Να την κάνει σωστά και να είναι pop. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, το τονίζω. Εξήγησε τον κόσμο τι θα πει το pop. Το pop λοιπόν θα πει ένα προϊόν ονομασίας προέλευσης, είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται σε συγκεκριμένο χώρο, φέρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και των ανθρώπων που τα παράγουν. Μάλιστα, αυτό είναι το pop. Επί της ουσίας δηλαδή κουβαλάει το κατασταλάγμα της σοφίας των ανθρώπων. Μπράβο. Συνδέεται με τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν είναι το pop. Άρα παίρνει την προστιθέμενη αξία και μπορεί οπουδήποτε πάει, οπουδήποτε προταθεί, οπουδήποτε προωθηθεί στον κόσμο, να πάρει την τιμή, να πάρει καλή τιμή, να το πούμε τόσο απλά. Εγώ είμαι πρόεδρος σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, το ΑΡΕΠΟ. Εκλεγμένη από 34 ευρωπαϊκές περιφέρειες, το ισχυρότερο δίκτυο προώθησης ποιοτικών προϊόντων στην Ευρώπη, το ΑΡΕΠΟ, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τη γνώση που έχω μέσα από αυτό και την προσπάθεια την οποία κάνω και θα συνεχίσω να κάνω για την προώθηση, για την παραγωγή και την προστασία αυτών των προϊόντων. Και γιατί μέχρι τώρα δεν έγινε? Δυστυχώς δεν έχουν εμπεδώσει ακόμα η παραγωγή μας, οι κτηνοτρόφοι μας και οι τυροκόμοι μας ότι αυτό που τους συμφέρει είναι το προϊόν να το παράγουν pop. Τρέχουμε, αγωνιζόμαστε να καταχωρήσουμε στον κατάλογο των pop όσα περισσότερα προϊόντα γίνεται. Ευρωπαϊκός κατάλογος είναι? Ευρωπαϊκός κατάλογος. Είναι τα κοινοτικά σήματα, Γιώργο, αυτά. Μάλιστα. Τα pop, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, ιδιότυπα παραδοσιακά EPIP. Είναι κοινοτικά σήματα. Το σύνολο της ποιότητας λοιπόν ως προϊόντος είναι και αυτή τη σφραγίδα. Ακριβώς. Είναι ότι ισχυρότερο σήμα μπορεί να φέρει ένα προϊόν σήμερα. Δυστυχώς, ενώ η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη έχει 107 προϊόντα κατοχωρημένα στον κατάλογο. Η Κρήτη έχει 22 προϊόντα φυτικής παραγωγής και ζωικά, τρόφιμα βασικά. Ναι, ναι. Και έχει και 12 κρασιά. Μάλιστα. Όμως δεν είναι στο σύνολό τους, δεν παράγουν προϊόντα από. Γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι αυτό τους ωφελεί, αλλά όταν φτάσουν στο διατάφτα, πρόσφατα πριν από ένα εξάμηνο καταχωρήσαμε και το μέλι. Οι μισοί παραγωγοί συμφωνούν σε αυτό, οι άλλοι μισοί δεν συμφωνούν. Γιατί το προϊόν το pop πρέπει να διατίθεται μόνο τυποποιημένο. Οι περισσότεροι λοιπόν, επειδή δεν έχουν στην κουλτούρα τους μέσα, αλλά δυστυχώς. Το βάζουν σε πλαστικά, πάρτε να το. Ακριβώς. Αλλά μάλιστα. Και επωφελείται τώρα το pop ο άλλος ο οποίος θα παραλάβει το προϊόν. Νομίζω είσαι από τους ανθρώπους που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την παράνομη διακίνηση του κριτικού ελαιολάδου. Σωστά. Στις Βρυξέλλες. Που το έχεις πει πολλές φορές, το έχεις καταγγείλει πολλές φορές. Όχι μόνο το έχω καταγγείλει. Αυτό το οποίο λέω τώρα είναι πιο. Δυστυχώς, ενώ έφτασε στο Υπουργείο και έχει προχωρήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση, ενώ γνωρίζουν τις εταιρείες που κάνουν την παράνομη διακίνηση ποιες είναι, δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Εμείς λοιπόν, για να πάω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω για τους θηροκόμους, έχουμε καταθέσει και προσωπικά σε συνεργασία με κτηνοτρόφους και θηροκόμους από το 2015 πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Γενικό Γραμματέα και στον Υπουργό, τον κύριο Κασίμη, και στον υπουργό, τον τότε υπουργό, τον κύριο Αποστόλου, πρόταση για να δημιουργηθεί μια τοπική διεπαγγελματική Κρήτης η οποία θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα προστατέψει το προϊόν σαν pop, ούτως ώστε οι παραγωγοί να αναγκαστούν να παράγουν, το ζητήσαν οι ίδιοι οι παραγωγοί, το προϊόν αυτό pop, και να έρθει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να μπορέσει να προωθηθεί. Κατανοητό. Είναι ένα μικρό παράδειγμα μόνο για ένα προϊόν που λέγεται τυρί. Το ίδιο πρέπει να γίνεται με το λάδι. Το λάδι βέβαια ακόμα σε επίπεδο Κρήτης δεν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων. Έχουμε καταθέσει επίσης το φάκελο. Ναι. Προσωπικά κατέθεσα το φάκελο. Μάλιστα. Άρα έπρεπε το μέλι. Να σου πω εγώ ποια είναι τα προϊόντα που έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή. Η Ισπανία είναι στην κορυφή στο λάδι, λέει εδώ. Δυστυχώς. Ναι.
δυστυχώς, η Ισπανία στον τομέα των εξαγωγών. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί αγοράζουν το λάδι το δικό μας, χύμα, το εκμεταλλεύονται, αν θα... όποιος γνωρίζει από εμπόριο και πάει στα ράφια των καταστημάτων του εξωτερικού, θα δει Greek Olive Oil, από κάτω εταιρεία Ισπανική. Greek Olive Oil, από κάτω εταιρεία Ιταλική. Να πω άλλα. 40 ευρώ το λίτρο. Όχι, να πούμε κι άλλα. 40 ευρώ το λίτρο σε κατάστημα των Βρυξελών. Το παράνομα ελληνοποιημένο λάδι της Σιτίας, 40-39,5. 47,5 με βότανα μέσα κλπ. Το παράνομα ελληνοποιημένο και εμείς δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το προϊόν, το γνήσιο προϊόν που έχουμε. Όχι το παράνομα ελληνοποιημένο. Σε συνεπήρε το θέμα για το φάμε, θα πάμε το χρόνο μας. Τα είπες καλά. Με συνεπήρε, γιατί αλλά να σου πω, είναι η αγωνία μου. Κοίταξε, αφού ξέρατε τα θέματα αυτά, τα γνωρίζεις απόλυτα και γι' αυτό το πήγε το θέμα εκεί. Να σου πω και κάτι άλλο όμως, που ίσως δεν το έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία? Γίνεται, Γιώργο, προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, αρκετά ξενοδοχεία. Δεν θα ήταν μια λύση των προϊόντων της Κρήτης? Η απόλυτη λύση θα ήταν αυτή. Ναι, ναι. Εάν στο σύνολό τους τα προϊόντα τα οποία διατίθενται μέσα από τα ξενοδοχεία μπορούσε να είναι κριτικά. Βέβαια, υπάρχουν κάποια προϊόντα που εμείς δεν έχουμε επάρκεια. Αλλά συζητάμε για τα προϊόντα που έχουμε επάρκεια, που είναι αυτά που προαναφέραμε. Γίνονται όμως πολύ φιλότιμες προσπάθειες. Τα φρούτα, τα λαχανικά και το λάδι και τα ροκομικά έχουν μπει. Η γραβιέρα, η light, ας πούμε, η οποία έχει μπει και υποκαθιστά ουσιαστικά το ένταμ, το οποίο είναι ένα εισαγόμενο προϊόν. Εκεί που δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα στο 100% τα ξενοδοχεία είναι στη φέτα. Mm. Που η Κρήτη παράγει εξαιρετικό προϊόν, φέτα θα την πω εγώ, λευκό τυρί πρέπει να λέγεται μέσα σε παρένθεση, αλλά ποιοτικά είναι πολύ καλύτερη από την καλύτερη φέτα πανελλαδικά. Ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να επανέλθει. Το λευκό τυρί είναι θέμα τιμή, σαφώς. Μα και όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, μήπως το ξέρω εγώ, ένα γεωργικό προϊόν από τον Τιμπάκι έρχεται πιο ακριβό από αυτό που έρχεται από τη Βουλγαρία. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση η ποιότητα του ενός προϊόντος με το άλλο, Γιώργο. Ο ξενοδόχος είναι και επιχειρηματίας. Συμφωνώ πολύ λοιπόν σε αυτό και ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που επενδύουμε στην ποιότητα, μέσα και εφόσον το κεντρικό κράτος στηρίξει την καμπάνια την τουριστική στην ποιότητα, αυτόματα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος ο οποίος θα έρχεται θα μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω και δεν θα είναι ο κόσμος ο οποίος έρχεται για να του προσφέρεις το λευκό τυρί Δανίας στο ξενοδοχείο, αλλά θα έρθει να δοκιμάσει, να απολαύσει το κριτικό τυρί, το λευκό τυρί το κριτικό, το σελιανό ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν με επηρεάζει που το λέω, γιατί μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αρκετοί άλλοι στην Κρήτη που παράγουν εξαιρετικό προϊόν φέτα, αρκετά άλλα τυροκομεία. Άρα λοιπόν, εφόσον επενδύσουμε στην ποιότητα, ο κόσμος που θα στοχεύσουμε θα είναι ποιοτικός και το ποιοτικό προϊόν, Γιώργο, δεν μπορεί παρά να είναι ακριβότερο από... Κατάλαβα. Και το αυτό επιθυμούν. Το είπες απόλυτα. Αυτό θέλουν και οι επισκέπτες μας. Ας πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Στο καφενείο στα Καπετανιανά, τι απασχολεί τον κόσμο? Αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό. Τι θα γίνει αύριο, γενικότερα στα χωριά, τι θα γίνει με εμάς τους αγρότες, τι θα γίνει με εμάς τους παραγωγούς, τι θα γίνει, θα μπορούμε και πάνω απ' όλα να γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, γιατί η ενδοχώρα ερημοποιείται. Εγκαταλείπεται, Γιώργο. Δηλαδή, κουβεντιάζουν για τη φορολογία, κουβεντιάζουν για το πετρέλαιο, για τα ακριβά προϊόντα, για τα φυτοφάρμακα, αυτά που το... Είναι το πρώτο πράγμα, είναι η φορολογία. Το πρώτο πράγμα είναι η φορολογία, είναι ο ένφια, είναι το πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπες, είναι ακριβό. Καλά, η Κρήτη έχει εξαιρεθεί από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στις ορεινές περιοχές, δυστυχώς. Το θέμα της φορολογίας είναι το πρώτο. Μου είπε κάποιος προχθές, και θέλω να σε ρωτήσω εσένα, γιατί τα ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι δεν αξίζει τον κόπο μου, λέει, να παράξω παραπάνω πράγματα, διότι μου τα παίρνουν. Είναι ακριβώς. Και όχι μόνο. Και δηλαδή, όχι μόνο. Παράγω αυτά, έχει καλώς. Μην παράξω, δεν θέλω να παράξω παραπάνω, λέει, γιατί μου τα παίρνουν. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ναι, όλες αυτές τις μέρες που είμαι μέσα με τους ανθρώπους, στα καταστήματα, στον δρόμο που τους συναντώ κλπ. Στους παραγωγούς που τους έχω επισκεφτεί τους περισσότερους, και προχθές μάλιστα εξαιρετικός παραγωγός μου είπε ακριβώς αυτό. Μου λέει, Δανώ, εγώ αυτά βγάζω, προσπαθώ να τα πουλήσω
από εδώ και από εκεί σιγά σιγά κλπ. Δεν με συμφέρει, μου λέει, να βγάλω παραπάνω, γιατί όσα περισσότερα βγάζω, τόσα περισσότερα μου παίρνει, οπότε και επιβαρύνομαι και περισσότερο, γενικότερο, με, εργατικά, με εργασία κλπ. Οπότε μου λέει αυτά. Άρα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση εάν δεν έρθει η ανάπτυξη και μείωση, μέσα από τη μείωση της φορολογίας, ξαναλέω, για τη δημιουργία υγιών επιχειρήσεων. Κανείς δεν θα διαφωνήσει γι' αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι, έχει κατά τη ανέκδοτο αυτή η ανάπτυξη. Όλο έρχεται και όλο φεύγει. Όλο έρχεται και όλο τη χάνουμε. Μακάρι να τη βρούμε τώρα, να ησυχάσουμε πια με αυτή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, Γιώργο. Τώρα εδώ, εάν δεν γίνει και με τη Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο. Χάθηκε το παιχνίδι. Έχει χαθεί το παιχνίδι. Φοβάμαι ότι. Όχι, φοβάμαι, έχει χαθεί το παιχνίδι. Πήγα την Κυριακή προς το Τυμπάκι και για πρώτη φορά πέρασα το δρόμο των. Τον καινούριο. Ναι, ο οποίος βοηθάει αφάνταστα. Όμως, προχωρώντας μετά να πάω και από την Νότια Κρήτη, από τα Καπετανιά, να κάνω το Δία, οι άλλοι δρόμοι δεν ήταν καλοί. Οι περιφερειακοί δρόμοι δεν βοηθούν. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο λέω εγώ. Υποδομές. Όχι, δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ, δεν είναι μόνο ο νότιος ο δικός άξονας, αλλά είναι και οι αγροτικοί δρόμοι στην ενδοχώρα. Είναι, αν θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα, Γιώργο, το δικό μας δίκτυο. Και τι τώρα να πω πάλι, να πω ότι πηγαίνοντας στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού, πραγματικά λυπάσαι και κλαις την κυριολεξία, γιατί έρχεσαι και βλέπεις την κατάδια τη δικιά μας. Άρα λοιπόν το οδικό δίκτυο είναι μία για μένα από τις πολύ σοβαρές υποδομές που πρέπει να γίνουν γενικότερα. Είπαμε οπωσδήποτε ο βόρειος οδικός άξονας που είναι μείζον θέμα, οι νότιοι οδικοί άξονες για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο νότος και οι παράλληλοι όλοι οι δρόμοι που θα μπουν στην ενδοχώρα, εάν θέλουμε πραγματικά την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού, την ανάπτυξη του αναρχητικού τουρισμού, την ανάπτυξη γενικότερα της ενδοχώρας, να μπει μέσα ο κόσμος. Εγώ θα σου πω συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ ήθελα να πάω στην οδηγήτρια. Ναι. Ήθελα να πάω στις Τραπεζανές. Πήγα και εγώ προχθές. Πήγα στην οδηγήτρια. Και μετά λέω, α, δεν πάω από εδώ, να πάω από εδώ στις Καρολιμένες. Βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Έχει ένα απέσιο δρόμο που πρέπει να έχει, ούτε τρακτέρ δεν το περνάς. Και αυτό το πράγμα είναι 10 χρόνια τώρα έτσι. Λέω, είναι όλα τα χρόνια. Όλα πάντα, τα χρόνια. Είναι πάντα. Να πάω, πέρα από τον. Εντάξει, τον νότιο, τα καταφέρεις λιγάκι. Πήγα να πάω εκεί στα Πεζανές και εσύ, αντισκάρικα. Χριστός και Παναγία. Δεν κατεβαίνω μπορεί. Στην Πεδιάδα κάτω. Στην Πεδιάδα. Ούτε εκεί. Δεν μπορείς να πας, αν δεν έχεις τζιπ καλό ή τα αγροτικά τα οποία χρησιμοποιούν. Αλλά όμως, οι ξένοι οι οποίοι έρχονται δεν μπαίνουν μέσα στην ενδοχώρα με τα αγροτικά. Όχι. Έχουν τα μικρά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα το θέμα των παράλληλων δρόμων, γενικότερα των αγροτικών δρόμων, Γιώργο, μαζί βέβαια με όλες τις υπόλοιπες υποδομές οι οποίες πρέπει να γίνουν, σαφώς. Όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητάμε. Κάνομαι εντάξει να μιλήσουμε για τα γενικότερα θέματα που μιλάει και ο Μητσοτάκης τα πάντα, αλλά εγώ σε πήγα στην περιφέρεια Ηρακλείου που εκεί θα σε ψηφίσουν οι άνθρωποι, να μιλήσουμε και λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. Το Βορρά, το Νότο, τα προϊόντα, αυτά που είπαμε, το περιβάλλον. Είπες για εναλλακτικό τουρισμό. 30-40 μοναστήρια έχει ο νομός Ηρακλείου, απίστευτα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και. Δηλαδή οι ξένοι, πας και σου λένε αγροτουρισμό και πας στην Αυστρία και τρελαίνεσαι. Πες να αυτοί και σε πιάνει και σου αλλάζουν να φας το φαΐ τους, να πιεις το ποτό τους, να κοιμηθείς εκεί και λες, εγνώρισα την Αυστρία. Εδώ έρχεσαι να πας να κάτσεις και δεν γνωρίζεις την Κρήτη. Ακριβώς αυτό. Τα είπες όλα, Γιώργο. Είναι έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο 8 χρόνια φωνάζω ακριβώς αυτό. Να βάλουμε τον κόσμο μέσα στην ενδοχώρα. Για να βάλουμε τον κόσμο μέσα στην ενδοχώρα. Και αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πρωτοστάτησα, που το γνωρίζουν όλοι, για τη θεσμοθέτηση της οικοτεχνίας των μικρών, τη στήριξη των προϊόντων των μικρών παραγωγών. Μα οι μικροί παραγωγοί βρίσκονται στην ενδοχώρα. Για να πάει ο ξένος επισκέπτης να συναντήσει τον Γιώργο το Χιντιράκη που θα έχει στο Αντισκάρι το εξαιρετικό μέλι, το οποίο περιοχή βγάζει το καλύτερο μέλι ίσως από όλη την Κρήτη. Εξαιρετικής ποιότητας. Τον Τυροκόμο να συναντήσει. Πώς θα πάει? Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να επισκεφθεί, να καθίσει, να τον υποδεχθεί εκεί στο χώρο οικοτεχνίας του. Να τον γεράσει, να συναντήσει τον άνθρωπο, να γνωρίσει την Κρήτη. Όπως πάμε να γνωρίσουμε την Αυστρία, όπως πάμε στη Βενετία, στην περιφέρεια του Βιτόριο Βένετου που ξεκίνησε η οικοτεχνία και μπαίνοντας μέσα γνωρίζουν τους ανθρώπους, γιατί η οικοτεχνία έχει αναπτυχθεί εδώ και κάτι χρόνια, αλλά εκεί πας
Και είναι καλύτερος ο δρόμος από ότι είναι ο κεντρικός δρόμος τον οποίο συναντάς τώρα. Δεν μου λες, θεάνομες, γιατί έχουν μείνει και λίγα λεπτά ακόμα. Φάγαμε πολύ χρόνο και καλά έκανες και μίλησες για τα θέματα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, πέραν από αυτά τα γεωργικά που είμαι τα υπόλοιπα, είναι το θέμα της υγείας. Μου είπαν ότι είναι τραγική η κατάσταση, λέει, στα ιατρία, όπως τα λένε τα δημοτικά, στις πόλεις, στα χωριά, πώς τα λένε. Στα περιφερειακά. Στα κέντρα υγείας. Στα κέντρα υγείας. Ναι. Ότι αντί εκεί να γίνεται η φροντίδα του ανθρώπου, όλους τους στέλναμε στο Πανεπιστημιακό, όλους στο Βενιζέλιο. Εγώ δεν έχω πάει και δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε, Γιώργο, και έχουμε στα χέρια μας, και το γνωρίζω κι εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης και κοινωνικής πολιτικής όλα τα χρόνια που είναι. Ένα θέμα που με απασχολούσε και συνεχίζει και με απασχολεί. Είναι τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπολειτουργούν στην κυριολεξία τα κέντρα υγείας στην ενδοχώρα. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα των κέντρων υγείας και όχι μόνο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι να μην μείνει κανένας γιατρός. Καταρχήν, να μην υπάρξει κανένα νησί και καμία απομακρυσμένη περιοχή χωρίς γιατρό. Να αναπτυχθούν τα τοπικά κέντρα υγείας, τα οποία θα είναι, αρχικά θα στελεχωθούν με υπάρχοντες γιατρούς και σιγά σιγά με την εξοικονόμηση πόρων θα ενισχυθούν και θα αναπτυχθούν πάρα πολύ. Και βέβαια αυτό στο οποίο δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση είναι η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Είναι η στήριξη του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, Γιώργο, που για μένα είναι το σημαντικότερο κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο έχει ποτέ δημιουργηθεί στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και στα χωριά και στις πόλεις οι οποίοι είναι ανήμποροι, οι οποίοι δεν έχουν οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον. Άρα έχουμε χρέος να τους στηρίξουμε, να ενισχύσουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι με προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, γιατί τους πάνε από πρόγραμμα σε πρόγραμμα κλπ. Άρα λοιπόν να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που να τους μονιμοποιήσει, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προσληφθούν, αυτό το οποίο λέει το πρόγραμμά μας είναι, άμεσα 1.500 νοσηλευτές κάθε χρόνο, ειδικευόμενοι νοσηλευτές και κάθε χρόνο και 2.000 άμεσα και βεβαίως γιατροί, ούτως ώστε να μπορούν να μην υπάρχουν καθυστερήσεις τεράστιες οι οποίες υπάρχουν για να κλείσει ο κάθε ασθενής που τα γνωρίζουμε και τα ζούμε όλοι μας για να κλείσει ένα ραντεβού και βέβαια να μεγαλώσει ο χρόνος των συνταγών που παίρνουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να μην είναι αναγκασμένοι δηλαδή κάθε τόσο των επαναλαμβανόμενων συνταγών, κάθε 15 μέρες να τρέχουν, να γράψουν νέα συνταγή κλπ. Αλλά τουλάχιστον να πάει σε ένα μήνα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται καθημερινά. Θεάνο, επειδή μιλήσαμε. Είναι και πολλά άλλα στο πρόγραμμα της υγείας, το οποίο όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή επίτηδες πήγα να γυρίσουμε, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουν πει όλοι. Τα λένε καθημερινά στη τηλεόραση, τα γενικότερα που θα συμβούν. Όμως υπάρχει εδώ στην Κρήτη και ένα πρόβλημα που δημιουργείται συνεχώς. Είναι η σχεδόν ερημοποίηση που ξεκινάει από κάτω. Έβρεξε σήμερα, φέτο, καλά. Γεμίσανε τα ταμιευτήρες. Όμως εσύ γυρνάς γύρω-γύρω και πολλοί μου είπαν ότι χρειάζονται μικροί ταμιευτήρες παντού, ώστε λέει να μην πηγαίνει το νερό στη θάλασσα όταν έρχεται. Και το συζητάω, Γιώργο, και το προτείνω. Για μένα τα μικρά φράγματα που πρέπει να γίνουν, που είναι πολύ εύκολα να γίνουν. Το θέμα της ερημοποίησης είναι ένα τεράστιο θέμα για την Ελλάδα, για την Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή. Μέσα από την συμμετοχή μου όλα τα χρόνια στην περιφέρεια και σαν αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, να γνωρίζεις ότι έχουμε προτείναμε εμείς σαν Κρήτη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και στο μέτρο 8.2 και προκαλώ οποιονδήποτε να μπει και να το δει, το μέτρο αυτό τι λέει, δασώσεις και αναδασώσεις. Δυστυχώς τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, περιμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ανοίξει το μέτρο το οποίο είναι ενταγμένο. Υπάρχουν τα χρήματα και δυστυχώς για να γίνει τι, για να σταματάει το νερό στα βουνά, πρέπει να υπάρχουν δέντρα. Σωστά. Πρέπει να υπάρχουν, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά από τη στιγμή που γίνει η δάσωση αυτόματα οργανώνεται, η κτηνοτροφία οργανώνεται, η μικρή παραγωγή οργανώνεται, η οικοτεχνία, φτιάχνονται μετά οι δρόμοι όπως πρέπει. Να λοιπόν την ανάπτυξη
τη σωστή που έλεγε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης για τα λευκά ορίχια, αυτό το μεγάλο όραμα και το προχωρεί. Και εσύ για τα αστερούσια θα την έχεις. Ναι, όχι μόνο για τα αστερούσια, λέω, και για τα αστερούσια, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι με πρωτοβουλία δική μου προχωρεί το θέμα στο να ενταχθούν τα αστερούσια στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO και μετά βέβαια όλα αυτά για όλη τη Μεσαρά, γιατί η ένταξη των αστερουσίων στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO και η επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς θα είναι τα δυνατά αναπτυξιακά έργα τα οποία θα γίνουν για όλη τη Μεσαρά, γιατί συμπεριλαμβάνει τους δήμους Φεστού, ολόκληρους τους δήμους Φεστού, Γόρτινας, Αρχανών Αστερουσίων, Μινώα, Παιδιάδος και Διάνου, ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που ενταχθούν, που έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση, γιατί παρουσιάσαμε το πρόγραμμα στην UNESCO πριν από ένα μήνα, ενάμιση, παρουσιάσαμε την μελέτη, μας είπαν ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ότι είναι εξαιρετική και μας υποσχεθήκαν ότι μέχρι του χρόνου τον Οκτώβριο, τώρα τον Ιούλιο θα την καταθέσουμε, θα κάνουμε την οριστική κατάθεση, μέχρι του χρόνου τον Οκτώβριο θα έχουν ενταχθεί. Εφόσον λοιπόν ενταχθούν τα αστερούσια, εφόσον επαναλειτουργήσει η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, η οποία θα αποτελέσει το ουσιαστικότερο αναπτυξιακό έργο, γιατί η κατεύθυνση της μελέτης είναι στην εκπαίδευση πρωτίστως των αγροτών, στη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, να γίνει το κτήμα όλο βιολογικό, να δημιουργηθεί η πρώτη αγορά μικρών παραγωγών, να δημιουργηθεί το δεύτερο κέντρο γαστρονομίας στην Κρήτη, να διασυνδεθεί τώρα ο κόσμος, δημιουργούμε ένα βοτανικό πάρκο από το μουσείο, προχωρούμε στη Φεστό παραπάνω, οδηγούμε λοιπόν τον κόσμο μέσα από αυτή τη διαδρομή, μέσα στην αγορά μικρών παραγωγών. Αυτό θα είναι, Γιώργο, ένα έργο και βέβαια να διασυνδεθεί με την έρευνα, να υπάρξει συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Σωστά. Πιστεύω από τα βασικότερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης πάνω στον πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στην εκπαίδευση των αγροτών. Και βέβαια δεν το συζητώ για την Νότια Κρήτη. Θεανό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα να πω πολλά περισσότερα. Ναι, δεν έχουμε χρόνο, αλλά να σου πω, και αυτά που είπες όμως δεν τα λέμε συχνά. Γιατί, δηλαδή, στις πολιτικές συζητήσεις θα αρχίσουν να λέμε αυτό και αυτό και αυτό για τις γενικόλογα. Εγώ επίτευξα την πήγα την κουβέντα εκεί πέρα, επειδή ξέρω ότι γνωρίζεις, γιατί αυτός είναι ο τόπος σου. Εδώ εκτίθεσαι. Ακριβώς. Και ζητάς τη βοήθεια των ανθρώπων. Λοιπόν, έπρεπε να τους πεις και μερικά πράγματα για αυτούς. Τα γενικότερα, ας τα πούνε και άλλοι, ας τα πει και ο Μητσοτάκης, ας τα πούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλή υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό το οποίο ζητάω από τον κόσμο είναι να αξιολογηθεί το έργο μου. Και ζητώ βέβαια την ψήφο τους και την τιμή τους στο πρόσωπό μου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.